Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία σχετικά με την προμήθεια όπλων στη Λιβύη, εμφανίστηκαν πληροφορίες στο διαδίκτυο ότι η ρωσική πλευρά θα μπορούσε να έχει μεταφέρει μαχητές άναχετιστών ΜΚ25 στον Εθνικό Στρατό της Λιβύης. Επισήμως αυτά τα μαχητικά αναχαιτιστικά αεροσκάφη δεν λειτουργούν για τη Ρωσία από το 2013. Ωστόσο το τελευταίο θα μπορούσε να έχει μεταφερθεί στον Libyan National Army, στον Λιβικό Εθνικό Στρατό από βάσεις αποθήκευσης. Πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα ανακοινώθηκαν από το κανάλι Force Post Telegram, το οποίο δημοσίευσε επίσης μια δορυφορική εικόνα που δείχνει τέσσερις μαχητές Ming 25 που βρίσκονται πίσω από τα επιχώματα άμμου καθώς και έναν άλλο αναχαιτιστή που βρίσκεται λίγο πιο μακριά από τους προηγούμενους. Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες είναι αδύνατο να αναγνωριστούν οι μαχητές αναχαιτιστικών Ming 25 κατηγορηματικά ως ρωσικοί ειδικά επειδή η ρωσική πλευρά είχε ήδη κατηγορηθεί ότι προμήθευε βομβαρδιστικά Σουκόι 24 πρώτης γραμμής και μαχητές mig 29 στον LNA, τον Libya National Army, τον Εθνικό Λιβικό Στρατό. Ούτω ή άλλω, προκαιρού είχα και ρεπορτάζ. Είχαν γνωστοποιηθεί πολλαπλέ επισκέψει ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών AN 124 στη Λιβύη, που θα μπορούσαν να μεταφέρουν τέτοιου μαχητέ, ότι μεταφέρονταν όπλα από Συρία. Ελέγε πάλι. Ακριβέστατο δεν είναι ούτε αυτό. Ε, να τονίσω εδώ κάτι που θα χαροποιήσω ποιηθούν ε, Έλληνες με εθνική ψυχή και συνείδηση. Η εκατοστή δεκάτη έκτη ταξιαρχή του Ελενέη στη Λιβύη παρουσία χαφτάρ και ιών του πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα μέλη της ΑΣΔΑΜΠΗΓΙΑ φως με πραγματικά πειρά στο πλαίσιο των ασκήσεων, οι επίλεκτοι του LNA δοκιμάζουν τις σκοπευτικέ του ικανότητες σε στόχο που εικονίζει ποιον μπορείτε να το βρείτε, ποιον θα σας πω, τον Ταγίπ Ερντογκάν. Ταγίπ Ερντογκάν. Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε λογαριασμού στο Twitter φαίνονται μέλη των πολιτοφυλακών στην περιοχή Αζδαμπία της Ανατολικής Λιβύης να πυροβολούν στην έρημο επάνω να στοχεύουν σε φωτογραφίες του Προέδρου της Τουρκίας. Του Ταγίπ, Ερντογκάν.